Ποιε είναι, ποιες είναι εκείνες οι παθολογίες τελικά που μπορεί να σχετίζονται και με την επικίνδυνη οδήγηση, Νίκο. Ναι, υπάρχουν πολλές παθολογίες οι οποίες σχετίζονται με την επικίνδυνη οδήγηση. Πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα είναι η κατάθλιψη, θα έλεγα. Κατάθλιψη σημαίνει η έλλειψη κέντρωσης. Έλλειψη συγκέντρωση σημαίνει ότι μπορεί να οδηγώ, να είμαι αφηρημένο, μπορεί να έχω φύγει από εδώ, να έχω πάει μέχρι τα χανιά και να μην έχω σκεφτεί το πώ έχω περάσει από ενδιάμεσου σταθμού. Να είμαι αφηρημένο, να είμαι απορροφημένο πολλέ φορέ και στι σκέψει μου. Ο καταθλιπτικό είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μικρό, μικρή συγκέντρωση. Και άρα λοιπόν ενδυνάμει ένα άνθρωπο ο οποίο δεν οδηγεί καλά. Ένα κακό οδηγό εκείνη τη φάση τουλάχιστον. Ταυτόχρονα η κατάθλιψη, τουλάχιστον στην πιο ακραία τη μορφή, συνάδει, πάει μαζί ουσιαστικά με την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, αυτοκτονικότητα. Πράγμα το οποίο μπορεί να γίνεται άμεσα με συμπεριφορέ, οι οποίε σημαίνει ότι κάποιο εν δυνάμει θέλει να γίνει αυτοκτονικό, είτε έμεσα με συμπεριφορέ οι οποίε είναι ακραίε συμπεριφορέ, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν, δεν ασχολούνται καθόλου με τα όρια και ξεπερνούν τα όρια τα δικά του και του αυτοκινήτου Ταυτόχρονα, άλλη έτσι, παθολογία που μπορούμε να πούμε είναι η διαταραχή ελλειματική προσοχή και υπερκινητικότητα στου ενήλικε. Ενήλικε οδηγού, που δεν είναι τόσο σπάνια. Mm -hmm. Είναι μια διαταραχή που αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 3 με -3 4% ή με 5% κατάλληλε έρευνε τουλάχιστον στου ενήλικε, όπου εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μικρή προσοχή, δείχνουν μικρή προσοχή και φτάνουν σε υπερβολική ταχύτητα πολύ, πολύ εύκολα. Ταυτόχρονα αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα. Το λεγόμενο, το λεγόμενο ρίσκο με όσταση, ε, ουσιαστικά φαινόμενο. Δηλαδή, είναι το φαινόμενο στο οποίο τελικά α, οδηγούν στα όρια του πάντοτε ή οτιδήποτε κάνουν στη ζωή του το κάνουν στα όρια. Άρα, λοιπόν, και την οδήγηση την κάνουν στα όρια, πολλέ φορέ ξεπερνώντα τα όρια τα δικά του και του αυτοκινήτου, όπω έλεγα προηγουμένω. Κατά την ίδια λογική υπάρχει η μανία. Η μανία είναι το αντίστοιχο τη κατάθλιψη, είτε στην απλή τη μορφή, α πούμε, για παράδειγμα στη μανία, είτε στην διπλή τη μορφή, τη διπολική διαταραχή, όπου εκεί πραγματικά έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο έχει αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Φοβία. Επόμενη. Θα θυμίσω ότι στην αγοραφοβία ο άνθρωπο δυσκολεύεται να βρεθεί στην ουρά, στη σειρά. Να μπει στην ουρά πίσω και να κάνει μια ουρά, για παράδειγμα, στην τράπεζα. Mm -hmm. Το ίδιο και ένα άνθρωπο ο οποίο είναι φοβικό, ένα άνθρωπο ο οποίο τουλάχιστον στην συμπεριφορά ότι τι θα κάνει, θα ξεπεράσει όλου του υπόλοιπου, θα φτάσει πρώτο στο φανάρι. Πολλέ φορέ θα ξεπεράσει και το φανάρι γιατί, γιατί δεν αντέχει να περιμένει στην ουρά. Άλλη παθολογία λοιπόν που συνδέεται. Επίση το άγχο, για παράδειγμα. Το άγχο μα κάνει πάρα πολλέ φορέ να οδηγούμε απρόσεκτα. Αυτό που λέμε στη συνέχεια διαταραχές προσωπικότητας, οι οποίες κύριο χαρακτηριστικό μας έχουν το θυμό, το οποίο ισχύει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις διαταραχές προσωπικότητας, κοντά στο 5% που έχουν ένα χαρακτηριστικό το θυμό. Και φυσικά, τελευταίο, είναι αυτό το οποίο τουλάχιστον έχει ηχηθεί πολύ μελάνιο, χιαδίκος Μιλούμε για ανθρώπου οι οποίοι, ίσω με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, στην προσπάθειά του να απελευθερωθούν, έχουν μπλέξει εντό εισαγωγικών με ουσίε και με αλκοόλ. Και νομίζω με αλκοόλ, ότι έτσι. αλκοόλ και οδήγηση είναι αυτό το οποίο τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται στην Κρήτη, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων των τροχαίων ατυχημάτων εμπλέκεται και πραγματικά είναι μια πολύ κακή κατάσταση. Να πάμε λίγο στο κομμάτι των ε, θυμάτων από τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα σε πρώτη φάση, γιατί μπορεί κάποιος να εμπλακεί σε ένα τροχαίο, να επιζήσει και να προσπαθήσει, πάντα με τη βοήθεια mm -hmm. των ειδικών, να συνεχίσει τη ζωή του. Η επόμενη μέρα ε, χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικά δύσκολο τοπίο, τουλάχιστον στο ψυχισμό του ατόμου, ή εξαρτάται και από τον τρόπο που... Εξελίχθηκε τελικά το τροχαίο. Ναι, νομίζω ότι ε, καταρχήν αυτό το οποίο Είσαι ισχύει στη συντριπτική τέτοιο. πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αυτό που λέμε διαταραχή μετατραυματικού στρες. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν ένα μετατραυματικό στρε δεδομένου ότι βίωσαν μια τραυματική κατάσταση. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά και για του ενήλικες. Χαρακτηριστικά θα πω για τα παιδιά τα οποία είναι σε μικρή ηλικία, δηλαδή κάτω των 14-15 ετών, ναι. από έρευνα η οποία έχει γίνει στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία, το οποίο να θυμίσουμε ότι περίπου 20 με 30 παιδιά περίπου κάθε μήνα νοσηλεύει από τροχαία ατυχήματα. Έτσι. Φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, συγκεκριμένα στον πρώτο μήνα 40 με 45%, υπάρχει και βιώνει αυτό που λέμε διαταραχή με τραυματικού στρε, και αυτό στο S6 μήνε γίνεται ένα ποσοστό περίπου 20%. Ένα μεγάλο ποσοστό. Ένα παιδί το οποίο βιώνει τραυματική με τα διαταραχή του στρες, ένα παιδί το οποίο είναι φοβισμένο ίσως όλη τη ζωή. Έχει μνήμες, έχει εφιάλτες, έχει διαταραχές του ύπνου, έχει θυμό πολλέ φορέ. Αυτό ισχύει και για του ενήλικε βεβαίω, οι οποίοι έχουν βιώσει αυτή την κατάσταση. Έχει κατάθλιψη πάρα πολλέ φορέ, ειδικά αν είναι ο ίδιο υπέτειο. Είμαι ο ίδιο οδηγό, οπότε οδηγούσε και με κάποιο τρόπο προκάλεσε ένα τύχημα στο οποίο έφυγε από τη ζωή ένα πολύ προσφυλέ μου πρόσωπο. Έχει ψυχοσωματικέ διαταραχέ πάρα πολλέ φορέ. Και έχει προβλήματα στι σχέσει που νομίζω ότι έχουμε δει πολλέ φορέ μετά από τα τροχή ατυχήματα, ολόκληρε οικογένειε να ξεκληρίζονται όχι μόνον υπό την έννοια του ότι έχουν φύγει από τον κόσμο αυτόν, αλλά υπό την έννοια του ότι έχουν δημιουργηθεί εντάσεις μέσα στις οικογένειες που πραγματικά από εκεί και πέρα δυναμητίζουν το καλό ήρεμο κλίμα της οικογένειας. Θα σου έλεγα μάλιστα ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια σαφής επιδείνωση του επίπεδου ζωής στο 82% των ατόμων με αναπηρία που μένουν, ναι. ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προφανώς, από εκεί και πέρα υπάρχουν προβλήματα ε, φοβικά στο να οδηγήσω, δηλαδή δεν οδηγούν εύκολα ένα 70% στη συνέχεια. Ένα 72% έχει σεξουαλικές δυσλειτουργίες στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα ένα 46% έχει τάσεις μελαγχολίας. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ένα στους δύο έχει τάσεις μελαγχολίας. Ενώ ένα 27% φαίνεται τέλο ότι αποκτά μόνιμες φοβίε όταν έχει εμπλακεί σε ένα τροχαίο δυστύχημα σε κάποια φάση τη ζωή του, ειδικά όπω έλεγα προηγουμένω, όταν αυτό το τροχαίο δυστύχημα έχει συμβεί στη μικρή ηλικία. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για αποθεραπεία, τη βάζω εντό εισαγωγικών. Αποθεραπεία τη ψυχή όλων εκείνων των ανθρώπων, των συγγενών, των γονέων, των παιδιών που μένουν πίσω και πενθούν mm -hmm. εκεί, ποια είναι η κατάσταση. Ξέρεις, πώ χαρακτηρίζεται, έλεγα. Ναι. Ναι, είναι πολύ πολύ σημαντικό γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πενθούν, οι οποίοι μένουν πίσω, βιώνουν ειδικά μετά το τροχαίο ατύχημα δύο χαρακτηριστικά στοιχεία. Το πρώτο είναι. Το, το τροχαίο ατύχημα είναι βίαιο. Δηλαδή, από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η ισορροπία, αλλάζει αυτό το οποίο βιώνει ένα άνθρωπο για κάποιο προσφυλέ πρόσωπο το οποίο είτε έχει τραυματιστεί είτε έχει φύγει από το, αυτόν τον κόσμο. Και το δεύτερο είναι ότι είναι άδικο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο δικαιολογείται με κάποιο τρόπο. Δεν είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, πρώτον, είναι προετοιμασμένο κάποιο για να το ζήσει. Και το δεύτερο το βιώνει σαν κάτι άδικο. Κάποιοι λοιπόν αντιδρούν βία, κάποιοι λοιπόν απομονώνονται, κάποιοι δεν το πιστεύουν. Κάποιοι θυμώνουν πάρα, πάρα πολύ, κάποιοι βιώνουν τύψεις, ειδικά αν έχουν εμπλακεί ή ήταν οι ίδιοι οδηγοί σε αυτή τη φάση που λέμε προηγουμένω. Ναι. Και θα λέγαμε ότι πολλέ φορέ η κατάθλιψη και τα ψυχοσωματικά προβλήματα καταδοκούν στη γωνία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Από εκεί και πέρα έχουμε ταχυκαρδίε, ζαλάδε, πολλέ. Το 90% ωστόσο των συγγενών φαίνεται μας λέει ότι έχει μια σαφή χειροτέρευση του επίπεδου ζωής του. Δηλαδή δεν ζει καλά στην πορεία. Άρα λοιπόν, μιλούμε για πολλά θύματα, τουλάχιστον στον ψυχισμό, που επακολουθούν ενός τραγικού συμβάντο, το οποίο είναι πραγματικά ένα, ένα τραγικό συμβάν. Και κλείνοντα με το πιο σημαντικό, νομίζω, πότε κάποιο βλέποντα και συμπτώματα του πένθου, το οποίο περιγράφουμε τόση ώρα, mm -hmm. θα πρέπει να ανησυχήσει, ε, ποια είναι εκείνα τα σημάδια δηλαδή που θα πρέπει. Να κινητοποιήσουν είτε τον ίδιο είτε τους γύρω του προκειμένου να πάρει μέτρα. Να πάει σε ειδικού, ναι. να οδηγηθεί στη λύση του ειδικού. Ένα πένθο έχει μια φυσιολογική εξέλιξη, Λευτέρη. Ένα πένθο μπορεί να ξεκινάει α, από εκεί και πέρα με το ότι δεν το πιστεύω, να συνεχίζει με το ότι θυμώνω για αυτό το οποίο συνέβη, να συνεχίζει με το καταθλιπτικό ή αν το θέλει δυστημικό, το άσχημο στοιχείο, το, το δύσκολο στοιχείο και να τελειώνει με την αποδοχή. Πολλέ φορέ δυστυχώ τα πένθια όταν συμβαίνουν στα πολύ προσφυλή μα πρόσωπα δεν ξεπερνούνται εύκολα. Ειδικά αν πρόκειται για παράδειγμα για πένθο των παιδιών. Μπορούν δηλαδή, οι γονεί. να θεραπευτούν αυτέ οι πληγέ. Επουλώνονται, θα έλεγα, υπάρχουν, θα έλεγα, συμβιώνουμε, θα έλεγα, ειδικά όταν πρόκειται για πληγή ενό προσφυλού προσώπου. Αλλά ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο θεραπεύονται αυτέ οι πληγέ. Και νομίζω ότι ειδικά από τι μαρτυρίε πολλών ανθρώπων, πολλών οικείων, πολλών συγγενών που έχουν ασχοληθεί με την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων δεδομένου το ότι θα λιτουργήσει θετικά για όλους τους υπόλοιπους ένα οικείο του πρόσωπο. Είναι αυτό μια προσπάθεια αυτοθεραπεία, σωστή προσπάθεια αυτοθεραπεία των συγκεκριμένων ανθρώπων, προκειμένου να εμπλακούν nice. σε κάτι το οποίο θα λειτουργήσει θετικά για όλου του υπόλοιπου εναπομείναντε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, ξέρει ο οποίο. Έχει πτώσει τη λειτουργικότητά του, αισθάνεται ότι τα πάντα είναι μάτια, αισθάνεται ότι είναι πολύ θλιμμένο, αισθάνεται πολύ έντονα ψυχοσωματικά προβλήματα. Ένα άνθρωπο, ο οποίο, αν θέλει, λειτουργεί άσχημα μέσα σε αυτό το πένθο, δεν έχει καθόλου καλή λειτουργικότητα μέσα σε αυτό το πένθο και ίσω θα ήταν ανάγκη αυτό ο άνθρωπο να αναζητήσει τη βοήθεια κάποιου ειδικού, έστω κι αν όπω το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, το πένθο ουσιαστικά έχει κοινωνική διάσταση, πρέπει να έχει κοινωνική διάσταση και ένα φυσιολογικό πένθος δεν έγκυται στον ειδικό να το αντιμετωπίσει. Ο ειδικό αντιμετωπίζει πένθος το οποίο έρχεται μέσα από καταστάσει οι οποίε δεν είναι φυσιολογικέ. Το φυσιολογικό πένθος δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει... Στο φυσιολογικό πένθο δεν είναι κάτι που πρέπει να αποτανθούν. Δεν είναι ανησυχία, Ακριβώ, δεν ανησυχία. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την okay. εξαιρετική θε... θεματολογία την οποία είχαμε και σήμερα. Επιστρέφουμε και την επόμενη Τετάρτη με ένα διαφορετικό θέμα στην ατζέντα μας. Περιμένουμε και τα μηνύματα, τα δικά σας φίλες και φίλοι.